Η διαμάχη Ευρωπαϊκή Ένωση-Κίνα μεγαλώνει, με αφορμή το ζήτημα τη έξαρση του κορονοϊού στην ασιατική χώρα και τι αποφάσει που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη για περιορισμού στου ταξιδιώτε. Το Πεκίνο έχει αντιδράσει οργισμένα, λέγοντα πω τα υποχρεωτικά τέστη για όσου φτάνουν στην Ευρώπη από την Κίνα είναι μέτρο διάκριση. Παρ' όλα αυτά, οι ευρωπαϊκέ χώρε δεν πτωούνται και μάλιστα προσθέτουν και άλλα μέτρα. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε μέσω Twitter από του Γερμανού πολίτε να αποφεύγουν οποιοδήποτε ταξίδι στην Κίνα, εκτό εάν είναι απολύτω απαραίτητο. Την ίδια στιγμή, οι βελγικέ αρχέ εφαρμόζουν απόλυτα τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, τα λίμματα από τα αεροπλάνα που έρχονται από την Κίνα ελέγχονται και αναλύονται ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή νέα μετάλλαξη κορονοϊού. Και όλα αυτά την ώρα που η Κίνα ανακοινώνει 3 και 5 θανάτους ασθενών την ημέρα, με Ευρωπαίους αναλυτές να λένε πως με βάση τα στοιχεία οι νεκροί θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο.